έτσι δεν μπορεί. Γιατί να μας δείξει ο Κύριος την κρίση της Βαβυλώνας της πόρνης? Για να προσέξουμε, γιατί είναι δίκαιος. Και να προσέξουμε να μην πέσουμε στην ίδια παγίδα. Το εδάφιον 3 λέει, και απήνεν και με εισέρημον εν πνεύματι και είδον γυναίκα καθημένην επί θύρων κόκκινων γεμάτων ονομάτων βλασμίας, έχουν κεφαλάν 7 και κέρατα 10. Και εφόσον έχουμε κάνει την περίληψη των κεφαλαίων 17 και 18, τώρα θα πάμε από εδάφιο σε εδάφιο, θα δούμε τα εδάφια να απαντούν εδάφια, η βίβλος να εξηγεί την βίβλο, και όπου χρειάζεται θα ορθοτομήσουμε τον Λόγο του Θεού από την Παλαιά Καινή Διαθήκη κλπ. Και μιλούμε για τα εσχατολογικά. Ένα θέμα που άρχισα να μελετώ τώρα τελευταία, δηλαδή συγκεκριμένα σήμερα, έπεσε κάτι στα χέρια μου από ένα πολύ valid άνθρωπο του Θεού. Και επειδή αυτό το θέμα είναι θέμα των τελευταίων ημερών και λέγεται artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, και έχει να κάνει με τις τελευταίες των τελευταίων ημερών. Δηλαδή σήμερα. Artificial intelligence. Και μάλιστα αυτό το artificial intelligence θα ξεπεράσει τον άνθρωπο σε ικανότητα να κάνει evaluation διάφορα πράγματα πιο γρήγορα και ούτω καθεξής. Artificial intelligence δεν σημαίνει πραγματικό intelligence, δηλαδή διάνοια, δεν σημαίνει εξυπνάδα, δεν είναι η intuitive, αυτή που έχει ο άνθρωπος από μόνος του, θεοδοσμένη. Ξέρετε, χρησιμοποιούμε μόνο το 1% του εγκεφάλου μας, λόγω πτώσης. Φανταστείτε να χρησιμοποιήσαμε το 100%, δεν θα χρειαζόμαστε artificial intelligence να βοηθάει. Θα κάνουν τα robots, θα κάνουν τα computers. Και ξέρεις, ο Σοφοκλής ο Μπακάλης της γειτονιάς μου, είχε κάποιοι που τον έλεγαν Σοφοκλή, κάπνιζε και έχει το τσιγάρο στο στόμα συνέχεια και ένα μολύβι εδώ. Η γυναίκα μου ήταν δασκάλα τότε στις Καλογριές και όποτε πήγαινε να ψωνίσει λέει, ντρεπόμουν να πω σε αυτόν τον άνθρωπο, να έλεγα σε αυτόν τον άνθρωπο ότι ήμουν δασκάλα. Αντί να χτυπά το ταμείο, λέγε, το ταμείο είναι αργό για μένα. Έπαιρνε το μολύβι από το αυτί του με το τσιγάρο στο στόμα και έκανε τον λογαριασμό και σε δύο λεπτά έλεγε τη σούμα, το total, sum total. Σήμερα όμως γνωρίζουμε υπάρχουν τόσοι πολλοί υπολογισμοί που δεν μπορεί να τους κάνει άνθρωπος και έτσι τις κάνουν μηχανήματα με computers και έχουμε ακούσει τη λέξη αλγόριθμοι. Δεν είμαι ο μαθηματικός τύπος, αλλά αυτά είναι που χρησιμοποιούν τώρα για να προχωρήσουν στα computers και στο artificial intelligence. Και θα διαβάσω μόνο κάτι και θα το αφήσω αυτό το θέμα για άλλη φορά. Θα διαβάσω όμως κάτι το οποίο μου έκανε τόση εντύπωση για να δείτε πώς σκέφτεται αυτός ο κόσμος. Κάποιος Edmund Kirsch, Dan Brown, αναφέρεται στον Dan Brown, Edmund Kirsch, λέει το εξής. New technologies like cybernetics, είναι πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί στα ελληνικά, καινούργιες τεχνολογίες σαν κυβερνολογία, αυτά που κάνουμε με το ίντερνετ, είναι πιο εύκολο στα αγγλικά να τα λες cybernetics, synthetic intelligence. Έχουμε ακούσει για synthetic hormones, συνθετικές ορμόνες, αλλά έχετε ακούσει για synthetic intelligence, δηλαδή συνθετική νοημοσύνη. Συνθετική νοημοσύνη. Σίγουρα το computer δεν έχει νοημοσύνη. Και απλώς για να σας εξηγήσω έτσι πολύ γρήγορα τι είναι το artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι όντως ανθρώπινη νοημοσύνη που κάποιος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει εθελοντικά και κατά βούληση, είναι απλώς, είναι προγραμματισμός από προγραμματιστές των υπολογιστών, είναι προγραμματισμός που γίνεται και είναι
δεν είναι νοημοσύνη, είναι simulator. It's simulating human intelligence. Simulating σημαίνει προσπαθεί να εξομοιώσει. Όπως τον εξομοιωτή, πριν να γίνουν πιλότοι, πηγαίνουν σε ένα εξομοιωτή, simulator, και οδηγάς το αεροπλάνο, ενώ είσαι μέσα σε έναν κουτί μόνο και δεν είσαι στον αέρα, αλλά νιώθεις αν προσγειώσεις το αεροπλάνο, απότομα θα νιώσεις ότι ταρακουνάς το αεροπλάνο, και διάφορα πράγματα. Είναι simulator, για να μην νομίσουμε ότι θα υπάρξουν hybrids, όπως λένε, μισοί ανθρώποι, μισοί εξωγήινοι, και αυτές όλες οι ανοησίες που πολλοί κήρυκες δυστυχώς κυκλοφορούν σήμερα για τους λεγόμενους νεφιλίμ, που σημαίνει γίγαντες, που οι οποίοι δεν είναι άλλοι παραοί του Sith, οι απόγονοι του Sith, και μη γέννητο να υπάρχει τρόπος να υπάρξει σύνδεση μεταξύ πνευματικών, διότι οι άγγελοι είναι, πέστε μου τι είναι οι άγγελοι στους Εβραίους 1:14, λειτουργικά πνεύματα. Αμήν. Και η των ανθρώπων, η του Θεού μετά τη στεγκατέρα των ανθρώπων, σημαίνει η ή του Σιθ που είχαν διαθήκη με τον Θεό, ενώθηκαν με τις ιές των ανθρώπων, οι οποίες ήταν οι κόρες των εθνών που δεν έπρεπε να συμπεθρεύσουν, για να μην, χαλάσει η σειρά και η γραμμή, ούτως ώστε να έρθει το σπέρμα της γυναικός που θα σύντριβε την κεφαλή του Όφεως. Εξάλλου, αυτό είναι το μόνο μήνυμα της Αγίας Γραφής. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο βγαίνουν εκτός γραφής αυτοί που πιστεύουν και χρησιμοποιούν τη λέξη νεφιλίμ για να ακουστεί φυσικά εβραϊκά και να ακουστεί κάτι σαν sophisticated, για να το ακούσει ο κοσμός και να εντυπωσιαστεί, και να λένε είναι hybrid beings, είναι υβριδικά όντα, μισοί άγγελοι, είναι δαιμόνια, είναι μισοί άνθρωποι. Δεν μπορεί άνθρωπος που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού εξάλλου να ενωθεί με άγγελο. Εξάλλου κανένας δεν δημιουργήθηκε σαν τον Θεό κατ' εικόνα και καθομοίωση του, ούτε οι άγγελοι. Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα. Δυνατή σε ισχύ, Ψαλμός 103-104, και είναι προσεκτικοί να ακούνε τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και κάτι άλλο που κυκλοφοράει, πάψε να μιλάς σε αγγέλους. Μίλα στον Κύριο. Ο Κύριος κάνει dispatch, απελευθερώνει τους αγγέλους. Μην μιλάς σε αγγέλους, γιατί μετά γίνεται θρησκεία αγγέλων που καταδικάζεται στους Κολοσσάης 2. Άρα τους βλέπετε να βγαίνουν εντελώς εκτός από το πνεύμα της Αγίας Γραφής, για να εντυπωσιάσουν τον κόσμο με μια καινούργια διδασκαλία, η οποία είναι νεωτηριστική και είναι τόσο απλή στην εξήγησή της. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος των τελευταίων ημερών. Γι' αυτό μπήκαν όλες αυτές οι ψευδοδιδασκαλίες μέσα και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ, γιατί ο Κύριος Ιησούς με έθεσε, ο καλός ποιμένας έθεσε ποιμένες στην εκκλησία του, για να μην μας αναμοδέρνει ο κάθε άνεμος διδασκαλίες και να πηγαίνουμε όπως το καλάμι, και αντί σίμονες να είμαστε πέτρες, πέτρι, rock. Αντί να ανεμοδερνόμαστε σαν καλάμια και να πηγαίνουμε με πάντα άνεμον διδασκαλία σαλευόμενοι, ας μην νομίζει, άνθρωπος δίψυχος, όχι δίγνωμος, δίψυχος. Στον Ιάκωβο 1, άνθρωπος δίψυχος, συνεχίστε το, ακατάστατος εν πάσες τες οδείς αυτού. Ας μην νομίζει ο άνθρωπος ότι ούτως ότι θα λάβει τι από τον Κυρίο. Ποιος δεν λαμβάνει ποτέ από τον Κύριο? Ο διψυχός. Να σας το πω ψυχιατρικά, στην ορολογία. Πες μας το, αδερφή. Σχιζοφρένεια. Ο διψυχός έχει διπλή προσωπικότητα. Γι' αυτό έχουμε στην εκκλησία μερικούς που είναι ξαφνικά είναι προφήτες, μερικά γίνονται ο προφήτης Ηλίας. Ή όπως μου είπε κάποτε, εσύ είσαι ο ένας από τους δύο προφήτες που θα έρθει κάτω στην Ιερουσαλήμ, λέει, εγώ δεν θέλω να είμαι, εγώ θα πάω με την αρπαγή. Και εγώ θα είμαι άλλος προφήτης.
Τι είχε κάνει, είχε ενώσει τον αποκρυφισμό με την Αγία Γραφή. Πρέπει να αρνηθείς ότι ήξερες και να αρχίσεις σαν καλός μαθητής σε μια βιβλική εκκλησία που διδάσκει κλασικό χριστιανισμό. Ποτέ δεν θα σας πω κάτι που το πιστεύω μόνο εγώ. Γιατί είσαστε ασφαλισμένοι. Ένα, γιατί ορθοτομώ ό,τι λέω με τον Λόγο του Θεού. Δεύτερον, γιατί ορθοτομώ ό,τι λέω με το σώμα του Χριστού. Δηλαδή, αποκλείεται να ακούσεις κάτι που μόνο το λέω εγώ. Αν το λέω εγώ, θα σας πω είναι η γνώμη μου. Αλλά αν το λέω ο Λόγος του Θεού, θα λέω τα δε λέγει Κύριος. Και το approach μου, η προσέγγιση μου είναι να δίνω τον Λόγο του Θεού. Λοιπόν, ακούστε τι είναι αυτό το intelligence. Artificial intelligence και λέγεται AI systems. Έχουμε δύο computer geeks εδώ, οι οποίοι μπορεί να ξέρουν από αυτά τα πράγματα. Geeks είναι καλή έννοια. Είναι από αυτούς που λέμε computerakives στα ελληνικά. Που ξέρουν, ίσως το ξέρουν από αυτά τα πράγματα. Είναι καινούργια συστήματα artificial intelligence. Λέγονται AI systems και θα τα εφαρμόσουν. Ακούστε που θα τα εφαρμόσουν. Σαν digital assistants, online shopping, medicine, autonomous vehicles, job search, interview, crime prevention, social control, autonomous weapons. Δηλαδή, θα χρησιμοποιήσουν σαν βοηθούς σε γραφεία. Ξεχάστε τα γραμματείς και φαρισαίους και γραμματείς. Online shopping, αυτό όλοι το ξέρετε στα αγγλικά. Ιατρική. Αυτοκίνητα που οδηγούνται από μόνα τους, ηλεκτρονικά. Job interview, αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση. Δηλαδή, αντί να ξεχάσετε το human resources manager, θα το κάνει computer. Και θα κάνει, επίσης, crime prevention, πρόληψη εγκλήματος, αλλά το κακό θα είναι και μαζικός έλεγχος παγκόσμια, δηλαδή με άλλα λόγια, η πλατφόρμα για την παγκοσμιοποίηση, για να τα έρθει να τα βρει όλα έτοιμα ο Αντίχριστος και να ξεκινήσει από εκεί, είναι όλα έτοιμα. Και λένε ότι θα υπάρχει ένα interview που θα κάθεται αυτός που θα πάει για συνέντευξη για να τον πάρει σε μια δουλειά και ξέρεις, ο άνθρωπος human resources, αυτός που είναι, πώς το λέμε, ανθρώπινο δυναμικό, διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού, που κάνει, δεν ξέρω είναι αυτός ή κάποιος βοηθός του, που κάνει τις συνεντεύξεις, τα interviews για να πάρει κάποιος μια δουλειά. Και τον ψυχολογείς, βλέπεις, σου έτυχε να πας καμιά φορά και να μιλάς σε κάποιον και να σου λέει, εσύ είσαι γεμάτος με stress. Του λες, πού το καταλάβεις. Από το πρόσωπο σου, από τα χέρια σου, από τις κινήσεις σου, από το βλέμμα σου, από το ανοιγοκλείσιμο των ματιών, το που κοιτάζεις, τι ρούχα φοράς, το posture σου, πώς κάθεσαι, που κλείνεις, τα πάντα. Είναι μελετημένα όλα. Λοιπόν, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει λάθος. Αυτό όμως το artificial intelligence που είναι απλώς εξομοιωτής ανθρώπινης νοημοσύνης, είναι τεχνητή νοημοσύνη, θα κάθεται απέναντί σου και θα βλέπει τα πάντα. Θα κάνει ανάλυση. Εν τω μεταξύ τι είναι. Είναι πληροφορίες απλώς. Εντάξει, έχει τις ερωτήσεις μέσα. Είναι προγραμματισμένο. Είναι προγραμματισμένο και είναι προγραμματισμένο με διάφορους αλγόριθμους και είναι προγραμματισμένο επίσης, έχει δεδομένο ένα μεγάλο data, ένα huge databases από όλες τις επιστήμες. Δηλαδή την ίδια ώρα θα σου κάνει ψυχανάλυση, θα σου κάνει ψυχολογία, θα σε αναλύει, θα σου κάνει ανάλυση των κινήσεων, ανάλυση των ματιών, ανάλυση του προσώπου, ταυτοποίηση του προσώπου, θα σου κάνει ανάλυση των λέξεων, θα σου κάνει test αν λες την αλήθεια ή όχι, τα πάντα. Και αυτό που δήλωσε κάποιος και μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. New technologies like cybernetics, synthetic intelligence, cryonics, δεν ξέρω τι είναι αυτό, molecular engineering, μοριακή μηχανική, and virtual reality, πώς το λέμε στα ελληνικά,
εικονική πραγματικότητα will forever change what it means to be human. Προσέξτε τη λέξη human. Πού το πάνε τώρα? Τι σχέση έχουν τα ηλεκτρονικά με τον άνθρωπο? Homo sapiens. Νομίζω θα λέγας homosexuals, right? Θυμάστε που σας είπα ότι η βίβλος και η μόνη βίβλος που αποκαλεί τους homosexuals σοδομίτες είναι το King James Bible. Γιατί τους αποκάλεσαν homosexuals? Νομίζω άρχισε τον 17ο αιώνα και αυτό δεν ήταν υποβάθμιση αυτής της πράξης, αλλά αναβάθμιση. Μάλιστα φαινόταν και κάτι επιστημονικό, γιατί το πήραν από το Homo sapiens. Homo sapiens σημαίνει ο άνθρωπος, το ανθρωποειδές. So Homo sapiens και so homosexual, αν πεις σοδομήτης, όλοι θα αντιδράσουν. Αν πεις homosexual, σημαίνει ανθρωποειδές, ανθρώπινο στυλ, lifestyle. Γι' αυτό το εξηγούν έτσι. By the way, κάτι άλλο που άκουσα επίσης στα εβραϊκά. Τα τέσσερα ζώα στον Δανιήλ, θυμάστε που μιλάει για τέσσερα ζώα, για την Άρκτο, για τον Κρυό, Κρυάρι κλπ. Θυμάστε που μιλάει για τα τέσσερα ζώα. Το τέταρτο τελευταίο ζώο, η τελευταία εκκλησία είναι η Λαοδίκεια. Ζούμε στην εποχή οικονομία της Λαοδικίας. Βλέπουμε τι γίνεται μέσα στην εκκλησία. Ο Ποιμένας Ανδρέας σας είπε, γυρίζει τον κόσμο όλο, βλέπει αυτή την αδιαφορία, αυτή την απάθεια, η αμεριμνησία των αφρόνων είναι η καταστροφή τους, μας λέει Παροιμίες, μας λέει ο Ισαΐας. Αμεριμνησία, αδιαφορία, έχω άλλα πράγματα να κάνω, σπουδαιότερα πράγματα να κάνω. Και έχει βάλει υπνοτικό διάβολος μέσα στους χριστιανούς, αλλά όχι σε μένα. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε στο αρχαίο, γρηγορείτε και προσεύχεστε. Ό,τι κάνετε, κάνετε το γρήγορα. Γρήγορα λατρεύσετε. Όχι μόνο τώρα, κάθε φορά. Amen. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Λοιπόν, λέει, Homo sapiens, τώρα έχει, τι έχει σχέση το Homo sapiens με το AI systems, Artificial Intelligence Systems. Σας μιλάω γι' αυτό γιατί είναι το σύστημα της Βαβυλώνας. Δηλαδή βρήκα κάτι άλλο καινούριο στο σύστημα της Βαβυλώνας. Πολύ καινούριο. Που θα βοηθήσει την Βαβυλώνα να την πόρνει. Και θα κάνει κάτι πολύ άσχημο μέσα στην εκκλησία. Μέσο. Τι έκαναν τα μέσα κοινωνικής διοκτύωσης. Μπορεί να διοκτύωσαν τους χριστιανούς, αλλά τους διοκτύωσαν για τα καλά. Είναι, μέσα, είναι σαν να είναι πιασμένοι μέσα στη δίχτυα της μέρημνας και έχουν συγχυστεί τόσο πολύ. Λοιπόν, Homo sapiens, ανθρωποειδές, are God's chosen species. Αυτό μας φαίνεται πολύ ηθικό. Homo sapiens, το ανθρωποειδές, είναι το species, το είδος, το είδος που ο Θεός έχει εκλέξει. I can understand this news may feel like the end of the world to you. Μπορεί να σας φαίνεται ότι αυτό είναι το τέλος του κόσμου. Να το! Συνδέστε το με αυτό που σας λέω. Αυτοί οι κήρυκες που θριαμβολογούν, όπως έκανα και εγώ στο παρελθόν, θριαμβολογούσαμε για να ζωπήρωση των τελευταίων ημερών και ξεχάσαμε ότι ζούμε. Ξεχάσαμε να αναλύσουμε την Αγία Γραφή και να δούμε ότι όλη η αναζωπήρωση θα ηγηθεί από τις 144.000 Εβραίων Ευαγγελιστών που θα ταρακουνήσουν την Οικουμένη, όλοι σαν ο ιερέας έθνος ο Ισραήλ. Και ότι η Εκκλησία άρχισε ήδη κρίση μέσα από την Εκκλησία και ότι στενή και στενάχωρη είναι η οδός που οδηγεί στην αιώνια ζωή και ολίγοι είναι βρίσκονται σε αυτή και πολλοί θέλουν συνεισέλθει αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Αλλά πλατιά είναι η οδός που φέρει στην απώλεια και ευρία η οδός που οδηγεί στην απώλεια και πολλοί θέλουν να βρουν αυτή. Αλλά και πάλι όχι εγώ! Είμαι ευλογημένος και ελεύθερος που είμαι ελεύθερος από αυτήν την κατάρα να περάσω μέσα από την εύκολη πύλη. Αυτοί που ωρεοποιούν. Όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι New Age. Όλα θα πάνε καλά εν Χριστώ. Αυτό είναι χριστιανισμός. Είμαι θεραπευμένος. Αυτό είναι New Age.
Δια τον πληγών του Ιησού Χριστού είμαι θεραπευμένος και πιστεύω ότι ο Κύριος αυτή την ώρα λαμβάνω θεραπεία από τον Άγιον Θεό. Αυτό είναι χριστιανισμός. Οικειοποιεί με την υπόσχεση του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Βγάζεις το όνομα του Ιησού Χριστού, είσαι το ίδιο με ένα New Ager. Είσαι το ίδιο με ένα νεοεποχήτη, με ένα από αυτούς που κυκλοφορούν γύρω μες στις εκκλησίες και έναν από αυτούς τους κύριες που θριαμβολογούν, οι οποίοι ο μόνος λόγος που λένε ότι τις τελευταίες μέρες οι εκκλησίες θα έχουν τόση δύναμη και θα έχουν τόσα αυτά, και τελικά παραμύθια μας πουλούν. Κάντε τις δικές σας στατιστικές. Λέω, κάντε τις δικές σας στατιστικές. Μην πιστεύετε απλά αυτά που λέω, κάντε τις δικές σας στατιστικές και θα δείτε το τι γίνεται. Κοιτάξτε γύρω σας και θα δείτε τι γίνεται. Κοιτάξτε μέσα σας και θα δείτε τι γίνεται. Τώρα έρχεται το εδάφιο από τον 1 Πέτρου 5, 7 και 8 που λέει «Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσετε, διότι ο αντίδικος σας διάβολος ως λέον». Δεν είναι λέον, ως λέον κάνει το λιοντάρι, δεν είναι το λιοντάρι, διότι ο πραγματικός λέον είναι ο λέον της φυλής του Ιούδα. Είναι το πνεύμα του Αντίχριστου, ο Σατανάς ως λέον. Αντίχριστος. Ως λέον οριόμενος ζητά την ανακαταπίν. Να καταπεί το έδαφιον 8, εις τον οποίον αντιστάθετε παραμένοντες στερεοί εις την πίστη. Σταθεροί στην πίστη. Αμέ. Αμετακίνητοι από την πίστη. Μη μετακίνει όρια, οροθέσια αρχαία που έθεσαν οι πατέρες ημών. Να μας λείπουν οι καινούργιες διδασκαλίες. Πιστεύουμε το Λόγο του Θεού όπως ακριβώς είναι. Αμήν. Ακούστε το, γιατί είναι το ίδιο ακριβώς που κηρύττουν στις εκκλησίες. Θα νομίσετε ότι είναι το τέλος του κόσμου. Αλλά, I beg you, ακούστε με πόσο πάθος ένας άθεος επιστήμονας εκλυπαρεί για να τον ακολουθήσεις. Και έχεις ένα άνθρωπο Θεού και είσαι ένας άνθρωπος του Θεού που και εγώ σε κλυπαρώ και εσύ εκλυπαρείς άλλους και λες εκλυπαρώ για την ψυχή σου και αυτή την ώρα εκλυπαρούμε για τη δική σου ψυχή. Αλληλούια, ευλογημένη Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού στη Ρόδο και όσοι μας παρακολουθούν εκλυπαρούμε για την ψυχή όλων που δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Πώς ένας άθεος επιστήμονας εκλυπαρεί για να... Μην νομίσουν ότι είναι το τέλος του κόσμου. Και να εκλυπαρούμε εμείς και να λέμε είναι το τέλος του κόσμου. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα και δεν είναι η Εκκλησία που θα λύσει το πρόβλημα. Είναι ο Κύριος Ιησούς που θα λύσει το πρόβλημα με το να έρθει. Αλληλούια. Το να πιστεύουμε ότι... Ένα από τα 14 μας στοιχεία στην όραση μας που άγραψα στην αρχή. Κούνια που με κούναγε και σας κούνησα μαζί μου. Θα κατακτήσουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα κατακτήσαμε. Α, δεν πειράζει, εντάξει, δωρεάν όλα. Βρήκαμε τρόπο να μεταδίδετε το μήνυμα. Θα μπούμε μέσα σε όλα τα επαγγέλματα, στις τέχνες, το entertainment κλπ. Ανοησίες. Πάνε στο Hollywood για να μπουν μέσα. Αν δείτε τι γίνεται εκεί μέσα, αν ακούσετε από ανθρώπους πραγματικούς, έρχεται κάποιος ηθοποιός, αμα αναγεννήθηκε ο τάδε. Όχι, αυτός είναι σχιζοφρενής. Συγκεκριμένα είδα κάποιον συμπεριφερόταν με καθαρή σχιζοφρένεια και όλοι μα όλοι που τον είχαν είδωλο, να σπάσουν τα είδωλα τους. Και αν κάποιος είναι πραγματικά χριστιανός, να βγει από το Hollywood και αυτό θα συνταράξει και το Hollywood και θα συνταράξει και τους οπαδούς του και θα σταματήσει να έχει είδωλα από κάτω. Και τα είδωλα τον ακολουθούν. Πιάνουν ένα ηθοποιό και έρχονται χιλιάδες στην εκκλησία. Αυτό κι αν είναι artificial intelligence. Σας εκλυπαρώ. Πιστέψετε με. Γιατί να σε πιστέψω. Το μέλλον είναι πραγματικά πολύ πιο λαμπρό από ό,τι φαντάζεστε. Αυτά είναι καινούργια στοιχεία γι' αυτό για την Βαβυλώνα. Θα ασχοληθώ άλλη φορά
συγκεκριμένα εσχατολογικά για το artificial intelligence, όταν έχουμε και άλλες πληροφορίες. Έχω αρκετές, αλλά θέλω και άλλες. Όμως, Homo sapiens και οι Homo sapiens τι θα γίνουν? To turn Homo sapiens into Homo Deus. Θα κάνουν τους ανθρώπους θεούς. Μορμόνοι και όχι μόνο, αναγεννημένες εκκλησίες, είμαστε μικροί θεοί και είμαστε θεοί. Ευχαριστούμε, Κύριε, που μας φύλαξες και θα μας φυλάξεις μέχρι τέλους. Ακούτε, ακούτε, και αυτά που σας είπα είναι ντοκουμενταρισμένα. Τα έχω ακούσει από τον Τζον Λένοξ, ο οποίος είναι professor emeritus του Cambridge, ένας από τους πιο μορφωμένους ανθρώπους στον κόσμο, και είναι πολύ γνωστός, γιατί λέει κάποιος τα πτυχία που έχει και τα γράμματα που έχει τίτλων είναι μεγαλύτερα από το όνομά του. Είναι από τους καλύτερους μαθηματικούς στο Cambridge και από τους λίγους χριστιανούς debaters και πάρα πολύ καλός σε πολλά σημεία. Anyway, και αυτά όλα είναι τεκμηριωμένα, ποιος τα είπε, μιλάμε για ανθρώπους από την Google, από την Amazon και όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή, αδελφοί, σας τα είπα όλα αυτά για να ξυπνήσουμε. Εδώ μιλάνε ότι θα αλλάξουν την νοημοσύνη των ανθρώπων, θα τους κάνουν πιο έξυπνους και τελικά θέλουν, τελικά, αυτό είναι δικό μου συμπέρασμα. Τώρα το συνδέω. Ίσως να είναι αποκάλυψη, ας το δείξει ο Κύριος. Γι' αυτό θα είναι πιο εύκολο να σου βάλω ένα microchip και θα αυξηθεί η νοημοσύνη σου. Ιδιαίτερα τώρα με αυτή τη μάστιγα του Alzheimer's, dementia, όλα αυτά που, αυτή την κατάρα που κάνει τους ανθρώπους να ξεχνούν και να χάνονται και να μην ξέρουν ποιοι είναι. Να σας βάλουμε ένα microchip, θα σας κάνει πιο έξυπνος. Α, και κάτι άλλο. Δεν σας τα διάβασα όλα. Θα κάνει τους ανθρώπους, αυτό είναι, ο θάνατος είναι just a technical problem. Θα κάνει τους ανθρώπους, ένα, αθάνατους, και δύο, θα κάνει τους ανθρώπους to be pursuers of pleasure eternally. Φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι. Β' Τιμωθέου 3.5. Εν τέσσερις χάτες ημέρες τέλος συνερθεί ημέρε χαλεπέ, άγριες, επικίνδυνες, πονηρές, παράλογες, παραμορφωμένες. Α, ξανά πίσω στο ζώο που σας είπα, την εκκλησία της Λαοδίκειας. Δεν πήγαμε βάλει στην Αποκαλύψη. Λοιπόν, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν θα ξαναδιαβάσετε την Αγία Γραφή με την ίδια γνώση που είχατε, με αυξημένη γνώση, με ορθοτημένη γνώση. Εκκλησία της Λαοδίκειας, για να ξέρετε ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο, αλλά όχι εμείς. Πιστεύω στον πιστόν υπόλοιπον, είμαστε πιστόν υπόλοιπον, θα σταθούμε μέχρι τέλους σαν πιστόν υπόλοιπον. Λοιπόν, παρακάτω. Το τελευταίο από τα τέσσερα ζώα στην όραση του Δανιήλ. Το εβραϊκό όνομα σημαίνει ανομαλία. Ρωμαίους 1. Γνωρίσαντες τον Θεόν ως Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν. Και ο Θεός τους παρόδωκε to a reprobate mind, σε αδόκιμον νουν, ούτως ώστε να ετοιμάζονται. Και ξέρετε την συνέχεια, διαβάστε το μόνοι σας. Βαβυλώνα, η πόρνη. Έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10. Άρα, έχουμε την Λαοδίκεια, που είναι η εκκλησία που ζητάει, τι θα πάρω εγώ. Μπράβο, πείτε μου, θριαμβολογήστε, όλα θα πάνε καλά. Το μέλλον μας είναι λαμπρότερο. Ποιοι τα λένε, οι New Agers. Να ποιοι τα λένε, Artificial Intelligence. Στη Σουηδία έκαναν ένα πείραμα, Σουηδία. Ένα ολόκληρο εργοστάσιο με 2.000 εργάτες. Ήταν πρόθυμοι να λάβουν το microchip εγχειρητικά. Το έλαβαν όλοι. Ήταν όλοι χαρούμενοι που το έλαβαν.
γιατί έπαιρναν και το Starbucks, έπαιρναν και τον καφέ τους, έπαιρναν και τα ψώνιζαν από την κατσίνα, μένα έτσι, έμπαιναν σε όλες τις πόρτες που θέλαν κλειδιά. Τι εύκολο! Και αν σας βάλουμε ένα microchip, θα έρθει η μνήμη σας πίσω. Αν σας βάλουμε ένα microchip, ο θάνατος δεν είναι πρόβλημα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, είναι η πρώτη φορά που το είδα. Ο θάνατος λέει είναι το τελευταίο πράγμα, είναι just a technicality, σε λίγο θα το λύσουμε. Θα παραμένετε αθάνατοι και η σκέψη σας να είναι πώς να περνάτε ωραία στην αιωνιότητα. Με την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς κρίνουμε τους πάντες. Αλλά σε μας δεν εδόθηκε το πνεύμα του κόσμου. Αλλά το πνεύμα του Θεού για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς. Εμείς ανακρίνουμε τα πάντα, αλλά εμείς δεν ανακρίνομαστε από κανένα. 1 Κορινθίους 2, 12, 15 και 16. Εμείς όμως έχουμε το νου του Χριστού. Τι να κάνω, το microchip ή την τεχνητή νοημοσύνη? Θα πιστέψουμε απόψε ότι έχουμε το νου του Χριστού διαθέσιμο. Και μη σκεφτείς όταν βρεθείς μπροστά σε ανθρώπους το τι θα πεις. Γιατί εκείνη την ώρα, ούτε ένα δευτερόλεπτο προηγουμένως, εκείνη την ώρα, το Πνεύμα του Άγιο θα σου δώσει ακριβώς τι πρέπει να πεις. Τον εμπιστευόμαστε? Έχουμε το νου του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο που αντί για microchip, έχουμε το νου του Χριστού, του παντοδύναμου, του πάνσοφου. Αλληλούια. Και δεν κινούμαστε με αυτά τα παραμύθια που κυκλοφορούν γύρω μας. Γρήγορη ανάγνωση. Εδάφιο 7. Και είπε μου ο άγγελος, διότι θαύμασες εγώ σε ευρώ, ερώ, το μυστήριο της γενεκός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, το έχοντος στα 7 κεφαλάς και τα 10 κέρατα, το θηρίο ο είδες ειν, και ούκεστη και μέλη αναβαίνει εκ της αβύσου, και εις απώλειαν υπάγει, και εις απώλειαν υπάγει, το θηρίον υπάγει εις απώλειαν. Και θαυμάσονται οι κατοικούντες επί της γης, ο νου και έγραπτε τα όνοματα επί των βιβλίων της ζωής, από καταβολής κόσμου βλέποντας το θηρίον ότι ειν και ούκεστη και περ έστιν. Θα πρέπει να λύσουμε αυτούς τους γρίφους, να κωδικοποιήσουμε την κωδικοποιημένη γλώσσα της αποκάλυψης, αλλά κάντε υπομονή. Εξάλλου δεν νομίζω να είναι κάποιος που βιάζεται, έτσι. Θα πάρουμε το χρόνο μας. Είναι ένα από τα πιο exciting βιβλία, συναρπαστικά βιβλία. Ω, δόξα στον Κύριο.